Γεια σας, είμαι ο Μινάς Αστυγίνης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και σήμερα θα σας αναπτύξω την 7η ενότητα του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα με θέματα τη διαχείριση μνήμης, τη φυσική και λογική διευθυνσοδότηση, την προστασία και την εναλλαγή της μνήμης. Το έργο αυτό υποστηρίζεται από τα ανοιχτά ψηφιακά μαθήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Ο σκοπός λοιπόν της σημερινής ενότητας είναι η κατανόηση της διαχείρισης μνήμης των λειτουργικών συστημάτων και η κατανόηση των λογικών και φυσικών διευθύνσεων μνήμης. Όπως είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών, όλοι οι σύγχρονες υπολογιστές διαθέτουν μία ιεραρχία μνήμης. Έτσι είχαμε δει ότι στην ιεραρχία αυτή έχουμε τον επεξεργαστή και τους καταχωρητές, σε ανώτερο επίπεδο έχουμε την κρυφή μνήμη επίπεδου 1, 2 και 3. Συνέχεια έχουμε την κεντρική μνήμη, την RAM memory. Και όλα αυτά ανήκουν στην primary μνήμη, ενώ υπάρχει και secondary, δευτερεύουσα μνήμη, που είναι η οπτική δίσκη, η σκληρή δίσκη και άλλα είδη μνημών. Στην ιεραρχία μνήμης υπενθυμίζω ότι όσο απομακρυνόμαστε από τον επεξεργαστή, τότε έχουμε μεγαλύτερη χωρητικότητα. Όσο πλησιάζουμε τον επεξεργαστή, έχουμε μεγαλύτερο χρόνο πρόσβασης. Όλα αυτά τα θέματα τα έχουμε αναλύσει στην αντίστοιχη διάλεξη της αρχιτεκτονικής υπολογιστών. Και είχαμε πει ότι η διαχείριση της μνήμης είναι η λειτουργία της υποδιέρεσης της μνήμης από το λειτουργικό σύστημα με δυναμικό τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται όσο δυνατόν περισσότερες διεργασίες. Άρα λοιπόν είχαμε στην αρχιτεκτονική αναλύση την hardware σημασία της ιεραρχίας μνήμης και τώρα βλέπουμε τη software ερμηνεία όπου θέλουμε να έχουμε όσο δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης από όσο το δυνατόν περισσότερες διεργασίες. Ο διαχειριστής μνήμης ανήκει στην καρδιά του κάθε λειτουργικού συστήματος. Ο διαχειριστής μνήμης είναι ένα τμήμα του λειτουργικού συστήματος, ένα πολύ βασικό τμήμα, όπου ασχολείται με την οργάνωση και τις στρατηγικές διαχείρισης της ιεραρχίας μνήμης. Η αποστολή του είναι να παρακολουθεί ποια τμήματα της μνήμης χρησιμοποιούνται και ποια όχι, να κατανείμει τη μνήμη στις διεργασίες και να την παίρνει πίσω όταν δεν τη χρειάζονται ή τερματίζουν και να διαχειρίζει την αλλαγή swapping των διεργασιών μεταξύ κύριας μνήμης και δίσκου. Η σημαντικότητα της διαχείρισης μνήμης είναι ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητη γιατί η μνήμη είναι ένας πόρος ανεπαρκής. Η μνήμη ποτέ δεν φτάνει για όλες τις ανάγκες που έχουμε. Η μνήμη λοιπόν παρέχει ευκολία στον προγραμματισμό, ενισχύει τον πολυπρογραμματισμό και απαιτείται να υπάρχει ασφάλεια και προστασία προκειμένου μια διεργασία να μην προκαλεί κατάρρευση μιας άλλης διεργασίας ή να μην υποκλέπτει δεδομένα. Οι προγραμματιστές επιζητούν την αλληλεγιστοποίηση του χρόνου προσπέλασης και τη μεγιστοποίηση του μεγέθους της μνήμης για την εκτέλεση των προγραμμάτων. Ωστόσο, η μνήμη για την εκτέλεση προγραμμάτων πρέπει να είναι cost effective, δηλαδή να έχει χαμηλό κόστος. Σε κάθε έκδοση του λειτουργικού συστήματος οι απαιτήσεις μνήμης αυξάνονται. Ήδη από την εποχή του 80, της δεκαετίας του 80, που είχαν τα πρώτα λειτουργικά συστήματα πτήσης μνήμης κάποιων kilobyte, στη συνέχεια βλέπαμε κάθε επόμενη έκδοση πόσο είχε και μεγαλύτερες απαιτήσεις. Πια τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα του Windows απαιτούν 1 GB μνήμη για να μπορέσουν να εκτελεστούν. Άρα λοιπόν συνεχώς οι απαιτήσεις σε μνήμη αυξάνονται και η αύξηση αυτή οφείλεται στο ότι κάθε νέα έκδοση λειτουργικού συστήματος έχει πολλές νέες αλλαγές, έχει νέα προγράμματα, έχει νέες λειτουργίες, νέο κώδικα, νέους drivers και ούτω καθεξής που συνεχώς έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε μνήμη. Τέσσερα είναι τα χαρακτηριστικά των διαχειριστών μνήμης. Πρώτον, ότι εκχωρούν την πρωτεύουσα μνήμη σε διεργασίες. Όταν μια διεργασία ετηθεί βέβαια μνήμη, της εκχωρείται αυτό το ποσό. Γίνεται αντιστοίχηση του χώρου διευθύνσεων της διεργασίας στην κύρια μνήμη, δηλαδή σε κάθε διεργασία η μνήμη που θα δοθεί αντιστοιχίζεται σε κάποιο χώρο διευθύνσεων. Ελαχιστοποιούν τον χρόνο προσπέλασης
χρησιμοποιώντας στατικές ή δυναμικές ή άλλες τεχνικές και αλληλεπιδρούν με το ειδικό hardware που βρίσκεται σε κάθε επεξεργαστή, που είναι η μονάδα διαχείρισης μνήμης, Memory Management Unit, προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση. Μπορούμε να σημειώσουμε βέβαια ότι υπάρχουν και επεξεργαστές που δεν διαθέτουν μονάδα προστασίας μνήμης, Memory Management Unit. Αυτοί οι επεξεργαστές μπορούν να εκτελέσουν κάποια λειτουργικά συστήματα, απλώς τα λειτουργικά συστήματα θα πρέπει να είναι ειδικού τύπου, προκειμένου να μην έχουν ανάγκη για MMU. Για παράδειγμα, οι επεξεργαστές Microblaze της Xilinx, που μπορεί να ρυθμιστούν να μην έχουν MMU, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το λειτουργικό σύστημα UC Linux, μια μινιμαλιστική έκδοση του Linux, και όχι το ίδιο το Linux, γιατί το Linux απαιτεί Memory Management Unit. Κάποιοι πήραν το Linux, το τροποποίησαν και το έκαναν UC Linux και μπόρεσαν λοιπόν να απομακρύνουν τις απαιτήσεις σε MMU. Οι στρατηγικές διαχείρισης μνήμης σχεδιάζονται ώστε να είναι εφικτή η βελτιστή δυνατή χρήση της κύριας μνήμης και διακρίνονται σε στρατηγικές προσκόμισης, δηλαδή πού θα τοποθετηθεί το επόμενο τμήμα προγράμματος ή δεδομένων, τοποθέτησης, το σημείο της κύριας μνήμης όπου το σύστημα θα μπορούσε να τοποθετήσει ένα τμήμα δεδομένων και επανατοποθέτησης, δηλαδή αν ένα τμήμα απομακρυνθεί από την κύρια μνήμη, πού θα τοποθετηθεί όταν απαιτηθεί η συνέχιση της εκτέλεσης της διεργασίας. Η δέμενση των διευθύνσεων μνήμης γίνεται σε τρεις φάσεις. Μπορεί να γίνει κατά το χρόνο μετάφρασης, δηλαδή όταν κάνουμε compile το πρόγραμμα, χρησιμοποιήσουμε απόλυτες διευθύνσεις μνήμης και δεσμεύεται κάθε φορά η μνήμη από την αρχή. Αυτό όμως δεν είναι εφικτό, γιατί πια έχουμε πολύ προγραμματισμό, έχουμε πάρα πολλές διεργασίες. Η κάθε διεργασία θέλει μνήμη, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε όλες τις πιθανές διεργασίες που θα εκτελέσουν στο σύστημά μας και να κάνουμε την βέλτιστη τοποθέτηση. Άρα δεν χρησιμοποιούμε τη δέσμευση θέσεων μνήμης κατά το χρόνο μετάφρασης. Μία άλλη τεχνική είναι ο χρόνος φόρτωσης. Δηλαδή, αν η θέση μνήμης δεν είναι γνωστή κατά το χρόνο μετάφρασης, μπορεί να δημιουργηθεί επανατοποθετήσιμος κώδικας. Δηλαδή, κώδικας που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε διευθυντή μνήμης και να λειτουργεί σωστά. Δηλαδή, να μην έχει απόλυτες διευθύνσεις. Που σημαίνει, για παράδειγμα, ότι μία εντολή αλλαγής ροής εκτέλεσης δεν θα χρησιμοποιήσει απόλυτη διεύθυνση jump, ας πούμε, στην διεύθυνση 5000, αλλά θα χρησιμοποιήσει σχετική διευθυνσοδότηση, δηλαδή θα είναι jump σε συν 500 bytes από αυτό το σημείο. Επίσης, η δέσμευση μπορεί να γίνει κατά τον χρόνο εκτέλεσης, δηλαδή να καθυστερήσει μέχρι να ζητηθεί από τη μνήμη και απαιτείται υποστήριξη από το υλικό για χαρτογράφηση των διευθύνσεων. Άρα, αυτές είναι οι τρεις φάσεις, οι τρεις θέσεις που μπορεί να γίνει η δέσμευση των διευθύνσεων μνήμης. Βλέπουμε λοιπόν και το flow graph, ότι έχουμε το πηγαίο πρόγραμμα, γίνεται compile του προγράμματος, δημιουργείται ένα object αρχείο, στη συνέχεια δημιουργείται με το πρόγραμμα σύνδεσης linkage ένα εκτελέσιμο αρχείο, το οποίο αυτό όταν φορτωθεί από το loader τοποθετείται στη μνήμη και εκτελείται. Βλέπουμε λοιπόν τις τρεις φάσεις, compile, load και execution. Η εκχώρηση της μνήμης μπορεί να είναι συνεχόμενη ή μη συνεχόμενη. Η συνεχόμενη εκχώρηση μνήμης αφορά τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα, όπου έπρεπε πάντα το πρόγραμμα να τοποθετηθεί σε μια συνεχόμενη περιοχή διευθύνσεων μνήμης, δηλαδή όλο το πρόγραμμα να χωρέσει σε ένα κομμάτι μνήμης. Στη μη συνεχόμενη εκχώρηση μνήμης, το πρόγραμμα διαιρείται σε τεμάχια τμήματα που τοποθετούνται από το σύστημα σε μη γειτονικές περιοχές. Δηλαδή, έχουμε ένα πρόγραμμα, κόβεται σε κομμάτι και το κάθε κομμάτι τοποθετείται σε άλλη διεύθυνση μνήμης, σε μη συνεχόμενη. Αν και με αυτόν τον τρόπο εισάγεται στο σύστημα πολυπλοκότητα, αυτή δικαιολογείται από την αύξηση που επιτυχάνεται στον βαθμό πολυπρογραμματισμού. Ως προς τη βασική διαχείριση μνήμης, μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει έννοια του μονοπρογραμματισμού, δηλαδή ένας χρήστης μονοπολεί τη χρήση του συστήματος και όλοι οι πόροι είναι αφιερωμένοι σε αυτόν. Υπάρχει έννοια των επικαλύψεων, δηλαδή μια τεχνική που επιτρέπει σε ένα σύστημα να εκτελεί προγράμματα που είναι μεγαλύτερα από την κύρια μνήμη και ο προγραμματιστής διαιρεί το πρόγραμμα σε λογικές ενότητες. Όταν το πρόγραμμα δεν χρειάζεται μνήμη για ένα τμήμα, το σύστημα μπορεί να αντικαταστήσει όλο μέρος της κύριας μνήμης για να καλύψει μια ανάγκη. Έτσι λοιπόν, αυτό το συναντούσαμε κυρίως σε τα πρώτα παιχνίδια της δεκαετίας του 80 στο MS-DOS, όπου υπήρχε
περιορισμός βέβαια στη μνήμη, δηλαδή υπήρχαν συστήματα με 640 kilobyte μνήμης. Εκεί πέρα λοιπόν υπήρχε το πρόγραμμα και πάρα πολλά αρχεία OVLOO, overlay αρχεία. Εκτελούνταν λοιπόν το πρόγραμμα το εκτελέσιμο, φόρτωνε το πρώτο overlay στη μνήμη. Όταν ήθελε να φορτώσει και άλλα δεδομένα να επεξεργαστεί, τότε απομάκρυνε αυτό το overlay και φόρτωνε ένα άλλο αρχείο overlay στην ίδια θέση μνήμης. Έτσι μπορούσε με 640 kilobyte να έχουμε παιχνίδια που είχαν πάρα πολλά γραφικά, με καλή πολυπλοκότητα και γενικότερα χρησιμοποιούσαν πλήρως το hardware εκείνης εποχής. Και όλα αυτά γιατί απομακρυνόταν κάθε φορά το αρχείο από τη μνήμη και τοποθετούνταν ένα άλλο αρχείο, μια άλλη επικάλυψη. Στο μονοπρογραμματισμό λοιπόν είναι τρεις απλοί τρόποι οργάνωσης μνήμης σε μια διεργασία και η προστασία μνήμης δεν τίθεται ως πρόβλημα γιατί υπάρχει μόνο μια διεργασία και δεν μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε μια άλλη διεργασία. Έτσι λοιπόν μπορεί να τοποθετηθεί το λειτουργικό σύστημα στην αρχή της μνήμης, η διεύση 0 και το υπόλοιπο όλο δίνεται στο πρόγραμμα ή μπορεί το λειτουργικό σύστημα να φορτωθεί στο τέλος της περιοχής μνήμης και το πρόγραμμα στην αρχή ή να φορτωθεί το λειτουργικό σύστημα στην αρχή του προγράμματος, οι οδηγοί συσκευών στην τελευταία περιοχή της μνήμης και τα ενδιάμεσα να δοθούν στο πρόγραμμα. Όλα αυτά μπορούσαν κυρίως να γίνουν στο MS-DOS με τις αντίστοιχες directives που δίνονταν στο config file. Για παράδειγμα, στο config sys, το αρχείο που εκτελούνταν κάθε φορά που ξεκινούσε το λειτουργικό σύστημα MS-DOS, μπορούσε κάποιος να θέσει DOS ISON HIGH-UMB, δηλαδή DOS, το λειτουργικό σύστημα, να τοποθετηθεί στην high, στην υψηλότερη περιοχή μνήμης και UMB, Upper Memory Blocks, να δεσμεύσει τα Upper Memory Blocks. Αυτό εδώ πέρα ήταν λοιπόν στην κατάσταση στην δεύτερη, δηλαδή μπορούσε να δώσει DOS ISON HIGH-UMB, ενώ μπορούσε, π.χ. άμα ήθελε να φορτώσει τους device drivers στην υψηλή περιοχή μνήμης, μπορούσε να δώσει device high, δηλαδή ότι device high ίσον, ας πούμε, cd.sys, δηλαδή ότι το συγκεκριμένο οδηγός CD-ROM να τοποθετηθεί σε μια υψηλή περιοχή μνήμης. Όλα αυτά λοιπόν μπορούσε ο χρήστης να τα δοκιμάσει, να τα θέσει, να δει αν ενδεχομένως το πρόγραμμά του δυσλειτουργούσε με την μία κατάσταση, μπορούσε να χρησιμοποιήσει κάποια άλλη κατάσταση. Είπαμε λοιπόν για τα overlays, όπου κάθε φορά έχουμε ένα χώρο μνήμης, μεταφέρεται από το δίσκο το αντίστοιχο αρχείο στη μνήμη και μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε λοιπόν πάρα πολλά τέτοια αρχεία για να αντικαταστούμε κάθε φορά το κομμάτι της μνήμης με τα καινούργια δεδομένα. Αυτό δεν απαιτούσε υποστήριξη από το λειτουργικό σύστημα, απλώς το πρόγραμμα το ίδιο θα έπρεπε να κάνει αυτή τη λειτουργία. Δηλαδή ήταν κάτι που υλοποιούνταν από το χρήστη, γι' αυτό πάρα πολλά παιχνίδια και προγράμματα εκείνης της εποχής της δεκαετίας του 80 χρησιμοποιούσαν επικαλύψεις, ιδιαίτερα αν είχαν υψηλές απαιτήσεις σε μνήμη. Έχουμε λοιπόν εδώ την οπτική αναπαράσταση του overlay, έχουμε λοιπόν το λειτουργικό σύστημα και βλέπουμε πώς έχει χρησιμοποιήσει ένα overlay area. Στην αρχή μεταφέρεται το αρχείο initialization phase, μετά συνέχεια μεταφέρεται το processing phase και μετά το output phase και έτσι μπορούμε λοιπόν με ένα περιορισμένο ποσό μνήμης να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτές τις έξτρα δυνατότητες. Ασφαλώς ο μονοπρογραμματισμός ήταν μια έννοια της δεκαετίας του 80 που σταμάτησε να λειτουργεί και έχουμε πια πολυπρογραμματισμό, μια τεχνική λοιπόν που αυξάνει το ποσοστό χρήση του επεξεργαστή. Η χρήση λοιπόν του επεξεργαστή από μια διεργασία διακόπτεται συχνά λόγω της ανάγκης για λειτουργίες εισόδου-εξόδου και κάθε φορά που υπάρχει διακοπή τοποθετείται η άλλη διεργασία προς εκτέλεση. Η αύξηση της χρήσης του επεξεργαστή επιτυχάνεται με τα συστήματα πολυπρογραμματισμού όπου αρκετοί χρήστες ανταγωνίζονται συνεχώς για τους χώρους του συστήματος και πολλές διεργασίες είτε βρίσκονται στην κύρια μνήμη, είτε στο δίσκο και βρίσκονται σε διάφορες καταστάσεις. Θα πρέπει λοιπόν με τον χρονοπρογραμματισμό όπως είχαμε δει σε προηγούμενη διάλεξη να αυξάνεται το ποσοστό χρήση του επεξεργαστή και η απόδοση throughput του συστήματος. Για μια διεργασία λοιπόν
που είναι απαιτητική intensive calculation σε υπολογισμούς, βλέπουμε ότι έχει απαίτηση για να χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή πάρα πολύ, ενώ μια άλλη διεργασία που είναι απαιτητική σε είσοδο-έξοδο, βλέπουμε ότι κάνει λίγους υπολογισμούς, μετά έχει είσοδο-έξοδο, κάνει υπολογισμούς είσοδο-έξοδο και ούτω καθεξής. Κάθε φορά λοιπόν που η διεργασία αυτή κάνει είσοδο-έξοδο, θα έπρεπε να τοποθετείται μια άλλη διεργασία στον επεξεργαστή, προκειμένου να έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση των πόρων του συστήματος. Πόσα προγράμματα λοιπόν είναι αρκετά για μια CPU, θα πρέπει λοιπόν να ληφθούν υπόψη και να χρησιμοποιηθούν τα εξής. Περισσότερες διεργασίες χρησιμοποιούν καλύτερα τον επεξεργαστή, αλλά απαιτείται καλύτερη διαχείριση και προστασία της μνήμης. Λιγότερες διεργασίες χρησιμοποιούν λιγότερη μνήμη, που είναι πιο φθηνό δηλαδή το σύστημα, γιατί η μνήμη είναι ένα ακριβό περιφερειακό. Περισσότερη αναμονή για είσοδο-έξοδο σημαίνει μικρότερη χρήση του επεξεργαστή. Δύο είναι τα θεμελιώδη προβλήματα του πολυπρογραμματισμού. Πρώτον είναι η επανατοποθέτηση, δηλαδή μια διεργασία που έχει τοποθετηθεί στη μνήμη, απομακρύνεται από εκείνο το κομμάτι της μνήμης και τοποθετείται σε μια άλλη περιοχή μνήμης. Αυτό λοιπόν είναι η πιθανή τοποθέτηση διεργασιών σε διαφορετική διεύθυνση μνήμης κατά τη φόρτωση και η προστασία, όπου έχουμε ανάγνωση και γραφή τμήματων μνήμης που ανοίγουν σε άλλες διεργασίες ή χρήστες. Η μνήμη διαιρείται σε λογικό και φυσικό χώρο διευθύνσεων. Δηλαδή, έχουμε τη μνήμη, αλλά υπάρχει η λογική μνήμη και η φυσική μνήμη. Είναι δύο έννοιες που θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και θα τις δούμε στην επόμενη διάλεξη, σε βάθος. Ας πούμε όμως είναι το εξής. Το λογικό ή ιδεατό, λογική ή ιδεατή μνήμη, είναι μια διεύθυνση μνήμη που δημιουργείται από τον επεξεργαστή, είναι διεύθυνση που γνωρίζει και χρησιμοποιεί διεργασία και είναι μια διεύθυνση που δεν αντιστοιχεί σε κάτι φυσικό. Υπάρχει φυσική διεύθυνση που είναι το hardware, που είναι η πραγματική μνήμη, είναι η διεύθυνση που αντιστοιχεί σε κάτι που έχει φυσική υπόσταση. Το θέμα είναι ότι το λειτουργικό σύστημα δημιουργεί πάρα πολλές ιδεατές διευθύνσεις και κάποιες από αυτές τις συνδέει με φυσικές διευθύνσεις. Τις περισσότερες δεν τις συνδέει, όταν υπάρξει ανάγκη θα γίνει αυτή η σύνδεση. Κατά το χρόνο μετάφραση λοιπόν η εκτέλεση, η λογική διεύθυνση αντιστοιχίζεται σε μια πραγματική διεύθυνση. Προκειμένου να υπάρξει αυτή η αντιστοίχηση ιδεατής διεύθυνσης σε φυσικής διεύθυνσης, χρησιμοποιείται μία μονάδα, η μονάδα διαχείρισης μνήμης, η οποία επιτελεί αυτή την αντιστοίχηση. Είναι μία φυσική συσκευή, είναι hardware που βρίσκεται μέσα στους σύγχρονους επεξεργαστές και χαρτογραφεί ιδεατές σε φυσικές διευθύνσεις. Στο MMU σύστημα υπάρχει μία τιμή του καταχωρητή επανατοποθέτηση που προστίθεται σε κάθε διεύθυνση που δημιουργείται από μια διεργασία χρήστη κατά τη χρονική στιγμή που αποστέλλεται στη μνήμη, προκειμένου να υπολογιστεί η φυσική διεύθυνση που αντιστοιχεί σε αυτό. Για παράδειγμα, μια διεργασία θέλει να γράψει στην ιδεατή διεύθυνση 346. Η 346 οδηγείται στην MMU, όπου το λειτουργικό σύστημα έχει θέσει μια τιμή μετατόπισης, έστω είναι οι 14.000, άρα η ιδιαίτερη διεύθυνση 346 προστίθεται στο Relocation Register και βγαίνει η φυσική διεύθυνση, η οποία και αυτή θα είναι που θα οδηγηθεί στη RAM. Άρα λοιπόν υπάρχει αντιστοίχηση λογικών διευθύνσεων σε φυσικών. Το προηγούμενο παράδειγμα ήταν μια απλή αντιστοίχηση. Οι σύγχρονες MMU βέβαια έχουν και προστασία, όπου σημαίνει ότι τοποθετούνται δύο καταχωρητές, ο Limit Register και ο Relocation Register. Έτσι λοιπόν έρχεται η λογική διεύθυνση και ελέγχεται κατά πόσο η διεύθυνση αυτή ανήκει μέσα στα όρια της διεργασίας. Δηλαδή το λειτουργικό σύστημα έχει πει ότι η λογική διεύθυνση που μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή η διεργασία έχει μέγιστη τιμή 10.000 για παράδειγμα. Αν ο χρήστης δημιουργήσει μια λογική διεύθυνση που έχει μια πολύ μεγαλύτερη τιμή, τότε θα γίνει η trap, θα δημιουργηθεί μια παγίδα, γιατί η διεύθυνση αυτή θα υπερβαίνει την μέγιστη λογική διεύθυνση που μπορεί να διευθυντοδοτήσει στην συγκεκριμένη διεργασία. Σε περίπτωση που περάσει τον έλεγχο, τότε οδηγούμαστε σε μια κατάσταση της αντιστοίχησης, όπου προστίθεται το Relocation Register και υπολογίζεται η νέα RAM διεύθυνση. Ένα πολύ συχνό σφάλμα κατά τον προγραμματισμό είναι η λανθασμένη χρήση ενός pointer μνήμης, που σημαίνει ότι οδηγούμε τη διεργασία μας να κάνει πρόσβαση σε μία θέση μνήμης που δεν
έχει δικαίωμα πρόσβασης και γι' αυτό τότε στο Linux και στο FreeBSD βλέπουμε το μήνυμα Segmentation Fault. Το μήνυμα λοιπόν ότι έγινε πρόβλημα γιατί έχουμε πρόσβαση σε μη επιτρεπτή περιοχή μνήμης. Όλες οι διεργασίες 32-bit βλέπουν μια μνήμη λοιπόν για 32-bit συστήματα, βλέπουν μια μνήμη από 0 μέχρι 4 GB. Από αυτά λοιπόν, για το λειτουργικό σύστημα του Windows, τα 2 GB είναι ιδιωτική μνήμη και τα 2 GB είναι λειτουργικού συστήματος. Βέβαια δεν σημαίνει ότι χρησιμοποιείται 2 GB από κάθε εργασία, είναι ιδεατά 2 GB, που σημαίνει ότι δίνονται 2 GB ιδεατά και η διεργασία όσα megabyte χρησιμοποιήσει από αυτό το χώρο, αυτά τα megabyte θα αντιστοιχιστούν σε RAM. Κάθε διεργασία βλέπει τα δικά της 2 GB ιδιωτική μνήμη. Για παράδειγμα, η διεύθυνση 0x100 της διεργασίας Α είναι διαφορετική από τη 0x100 της διεργασίας Β, γιατί κάθε μια διεργασία έχει διαφορετικό relocation register. Μια τεχνική για να αυξηθεί η δυνατότητα διεπιστωτικής μνήμης σε συστήματα 32-bit, ώστε να υποστηρίζεται μνήμη παραπάνω από 4 GB, είναι η PAE, Physical Address Exception. Είναι μια τεχνική που υποστηρίζεται από το 95 και ύστερα, γιατί απαιτούνται κάποια έξτρα κανένα στο address bus. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διεπιστωτήσουμε μνήμη μεγαλύτερη από 4 GB σε ένα 32-bit σύστημα και δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε 64-bit σύστημα. Αυτό δεν αλλάζει την ιδιωτική μνήμη που έχει κάθε διεργασία, αλλά το ποσό της μνήμης που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο επεξεργαστής. Αυτό λοιπόν έχει ως συνέπεια να γίνει η μετατροπή των διευθύνσεων από 32-bit που είναι 4 GB σε 36-bit έως και 52-bit. Συνήθως είναι μέχρι 36-bit όπου υπάρχουν 64 GB max. Βέβαια, το PAE, το Physical Address Extension, αποτελεί υποστήριξη και από hardware και από software για να υποστηριχθεί. Δηλαδή, πρέπει και ο ίδιος ο επεξεργαστής να έχει έξτρα κανάλια διευθυνσιοδότησης, δηλαδή PAE, και το ίδιο το λειτουργικό σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτά τα έξτρα κανάλια διευθυνσιοδότησης. Στο Linux και στο FreeBSD μπορεί να γίνει κομπάλι παράμετρος ως πυρήνας κατά τη διαδικασία build world του συστήματος, build kernel και build world. Στα Windows, 32-bit Microsoft έχει κλειδώσει την υποστήριξη PAE για να μην χρησιμοποιείται, ώστε κάποιος αναγκαστικά να αγοράσει ένα Windows 64-bit. Το PAE δεν επιτρέπει κάθε διεργασία να βλέπει 64 GB, απλώς οι 32-bit διεργασίες βλέπουν 4 GB χώρο διευθύνσεων και το ίδιο το λειτουργικό σύστημα βλέπει 64 GB. Το PAE βέβαια εισάγει μια μικρή καθυστέρηση γιατί χρησιμοποιούνται καταχωρητές στο 32-bit για να διευθυνσιοδοτήσουμε 36-bit. Η επιλογή λοιπόν για μνήμη μεγαλύτερη από 4 GB είναι εξής. Αν χρησιμοποιήσουμε ένα 32-bit λειτουργικό σύστημα με PAE ή ένα 64-bit λειτουργικό σύστημα. Σε σύγκριση ταχύτητας πρόσβασης, το 32-bit λειτουργικό σύστημα είχε δείκτη 5,1, ενώ το 64-bit είχε δείκτη 5,0. Βέβαια αυτό φιλώνει και ο λόγος το ότι υπήρχε μεγαλύτερη ποσότητα μνήμης, που σημαίνει αναγνώριση και μεγαλύτερη καθυστέρηση. Πάντως, το καλύτερο, το πιο γρήγορο είναι να έχουμε 64-bit σύστημα παρά 32-bit με PAE. Πάντως, ακόμα και αν το σύστημα έχει λιγότερο από 4 GB, μπορεί να χρειάζεται το PAE. Για παράδειγμα, έχουμε το εξής. Τα περισσότερα περιφερειακά χρησιμοποιούν διευθύνσεις μνήμης ως είσοδο-έξοδο, κάτι που το είχαμε δει στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Αυτό μπορεί να φανεί στα Windows και από τη διαχείριση συσκευών, όπου θα δούμε για παράδειγμα ότι η κάρτα γραφικών δεσμεύει κάποιες διευθύνσεις μνήμης για επικοινωνία. Επειδή αυτές οι διευθύνσεις μνήμης των συσκευών πέφτουν πάνω σε διευθύνσεις μνήμης RAM, τα αντίστοιχα τμήματα της RAM είναι μη διαθέσιμα. Για παράδειγμα, αν έχουμε 4 GB μνήμης και έχουμε αγοράσει μια κάρτα γραφικών με 1 GB RAM και την βάλουμε στο 32-bit σύστημά μας, τότε όλα αυτά θα χαρτογραφηθούν πάνω στο ίδιο κομμάτι μνήμης, που σημαίνει ότι από 0 μέχρι 3 GB μνήμης θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε. Αλλά αν πάμε να γράψουμε στη διεύθυνση μνήμης από 3 GB μέχρι 4, τότε αυτή η εγγραφή θα οδηγηθεί στην κάρτα γραφικών, γιατί θα έχει χαρτογραφηθεί η κάρτα γραφικών πάνω στην RAM. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε PAE, ώστε να έχουμε δυνατότητα υποστήριξης μεγαλύτερης περιοχής διευθύνσεων μνήμης, προκειμένου την κάρτα γραφικών να τη διευθυνσιοδοτήσουμε σε μια υψηλή περιοχή. Άρα λοιπόν απαιτείται το remapping ή επαναχαρτογράφηση.
Το remapping λοιπόν είναι το εξής. Μερικές συσκευές χρησιμοποιούν διευθύνσεις μνήμης όπως είδαμε για είσοδο-έξοδο. Η μνήμη αυτή πέφτει πάνω σε RAM του συστήματος και αυτές οι διευθύνσεις μνήμης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύστημα ως RAM. Για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι διευθύνσεις, το BIOS επαναχαρτογραφεί αυτά τα τμήματα σε υψηλότερες διευθύνσεις μη χρησιμοποιούμενες. Όμως, αν χαρτογραφηθούν σε διευθύνσεις πάνω από 4 GB, τότε δεν θα χρησιμοποιηθούν από το λειτουργικό σύστημα αν δεν έχει PAE ή αν δεν είναι 64 bit. Η λειτουργία remap γίνεται με το BIOS και το chipset του συστήματος. Βλέπουμε λοιπόν με το MEMINFO, το πρόγραμμα των Windows που μας δίνει κάποια στοιχεία, ότι βλέπουμε τις κάρτες γραφικών που έχουν χαρτογραφηθεί πάνω σε περιοχές μνήμης. Άρα λοιπόν, το tip είναι ότι αν έχετε λειτουργικό σύστημα 32 bit, μην αγοράσετε κάρτα γραφικών με μεγάλο ποσό μνήμης ή αν στο BIOS έχει επιλογή memory remap να ενεργοποιηθεί. Σε Windows 32 bit με κατάλληλη επέμβαση στο registry, δηλαδή ενδεχομένως παραβιάζοντας κάποιους όρους χρήσης των Windows, κάποιοι έχουν καταφέρει να ενεργοποιήσουν το PAE. Να ενεργοποιήσουν το PAE λοιπόν σε 32 bit Microsoft Windows και είχε ως συνέπεια να έχουν 8 GB RAM σε 32 bit operating system. Χωρίς την επέμβαση, η διπλανή οθόνη αναφέρει για την ύμη 3069 MB. Υποστήριξη PAE σε FreeBSD και Linux με kernel recompilation. Βλέπουμε λοιπόν ότι στο αρχείο ρυθμίσεων του πυρήνα του FreeBSD υπάρχει το option PAE, όπως βλέπουμε εδώ πέρα, που άμα τοποθετήσουμε το option PAE στο αρχείο ρυθμίσεων του FreeBSD πυρήνα, τότε ο πυρήνας θα υποστηρίζει PAE. Επίσης, στη δημιουργία πυρήνα του Linux έχουμε την υποστήριξη PAE με την κατάλληλη επιλογή. Τσεκάρουμε λοιπόν το PAE ως option και στο Linux πυρήνα και δημιουργείται πυρήνας Linux με PAE. Τα Windows 7, όπως και κάθε λειτουργικό σύστημα, έχουν μνήμη που ανήκει σε διάφορες καταστάσεις. Συγκεκριμένα για τα Windows 7 παρατηρούμε το εξής. Παρατηρούμε ότι υπάρχει η μνήμη που λέγεται committed. Δηλαδή αυτό εδώ πέρα, η μνήμη που είναι committed, είναι η συνολική μνήμη που έχει δοθεί στη διεργασία. Δηλαδή, ας πούμε, στο πρόγραμμα Opera έχει δοθεί 124.280 bytes. Υπάρχει το working set, το ποσό της μνήμης που βρίσκεται στη RAM, δηλαδή μπορεί να έχουν δοθεί 124.280 bytes, αλλά μόνο τα 58.972 ενδεχομένως είναι στη RAM. Υπάρχει η share, ποσό της μνήμης που μπορεί να διαμοιραστεί με άλλες διεργασίες, η private, η ιδιωτική μνήμη. Επίσης υπάρχει η standby μνήμη εδώ πέρα, όπου είναι μνήμη που χρησιμοποιείται για cache buffer, και η free μνήμη, η ελεύθερη μνήμη που δεν χρησιμοποιείται. Επίσης βλέπουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει και η hardware που είναι η μνήμη εισόδου-εξόδου, και εδώ πέρα που είναι το modified, που είναι η dirty RAM, δηλαδή δεδομένα που έχουν, τροποποιηθεί στη μνήμη και δεν έχουν ακόμα αποθηκευτεί στο δίσκο. Ομοίως έχουμε και στα Unix-like, όπως το FreeBSD λειτουργικό σύστημα, καταστάσεις μνήμης. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι η μνήμη του συστήματος, η total memory είναι 102 MB, η inactive memory, recently free, δηλαδή που έχει απελευθερωθεί πρόσφατα, είναι 36 MB, η μνήμη που είναι wired, που είναι κλειδωμένη μνήμη, είναι μνήμη η οποία δεν μπορεί να απομακρυνθεί και να τοποθετηθεί σε όσο file λέγεται wired memory. Η cache memory, used in cache zone, is the input-out memory buffer και η μνήμη που δεν χρησιμοποιείται καθόλου. Με το FreeBSD μπορούμε επίσης να έχουμε και άλλα διαγνωστικά εργαλεία όπου μας λέει πόσο είναι η πραγματική μνήμη του συστήματός μας, πόσο είναι η δεατή μνήμη του συστήματός μας, η ελεύθερη μνήμη, βλέπουμε π.χ. εδώ πέρα πόσα interrupts έρχονται στη μονάδα του χρόνου, η καταστάση των δίσκων, πόσα transaction γίνονται στη μονάδα του χρόνου και ούτω καθεξής. Υπάρχουν πάρα πολλά διαγνωστικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται προκειμένου να βοηθήσουν τον διαχειριστή να καταλάβει πού
οφείλεται η καθυστέρηση, η ενδεχόμενη καθυστέρηση στο σύστημά του και τι μπορεί να κάνει για να τη βελτιώσει. Επίσης, με κάποιο άλλο διαγνωστικό σύστημα μπορούμε να δούμε ομοίως την wired μνήμη του συστήματος, την active, την inactive gas και γενικότερα άλλα στοιχεία που αφορούν την τρέχουσα εικόνα του συστήματος. Συμπατοποίηση σταθερού μεγέθους στη fixed partition έχουμε ίσα τμήματα, δηλαδή κάθε διεργασία με μέγεθος μικρότερο ίσο με το μέγεθος του τμήματος μπορεί να φορτωθεί στο διαθέσιμο τμήμα, δηλαδή η μνήμη χωρίζεται σε ίσα τμήματα. Αν όλα τα τμήματα είναι γεμάτα, το λειτουργικό σύστημα μπορεί να κάνει εναλλαγή μιας διεργασίας, ενδεχομένως να το μεταφέρει στο swap file, στην επέκταση της μνήμης του συστήματος, να το αποθηκεύσει προσωρινά, να χρησιμοποιήσει τη μνήμη και συνέχεια να το επαναφέρει. Ένα πρόγραμμα είναι πιθανό να μην χωράει σε ένα τμήμα. Ο προγραμματιστής πρέπει να σχεδιάσει το πρόγραμμα με επικαλύψεις. Με τη μέθοδο αυτή, η χρήση της κύριας μνήμης είναι εξαιρετικά αναποτελεσματική, γιατί κάθε πρόγραμμα, όσο μικρό και αν είναι, καταλαμβάνει ολόκληρο τμήμα. Ο ανεκμετάλλευτος χώρος εσωτερικά σε ένα τμήμα αναφέρεται ως εσωτερικός κατακερματισμός. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε κομμάτια των 8 MB στη μνήμη. Μία διεργασία που καταλαμβάνει μικρότερο από 8 MB αφήνει, έστω είναι 1 MB, αφήνει ένα χώρο ανεκμετάλλευτο που αυτός δεν μπορεί να δοθεί σε άλλη διεργασία. Αυτό λοιπόν είναι το πρόβλημα του εσωτερικού κατακερματισμού. Τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης σταθερού μεγέθους τμήματος μνήμης είναι ότι υπάρχει μικρή επιβάρηση στο λειτουργικό σύστημα. Έχουμε ανεπαρκή χρήση της μνήμης λόγω του εσωτερικού κατακερματισμού που κρατάει σταθερό το μέγιστο αριθμό διεργασιών που μπορούν να εκτελεστούν και οι μικρές διεργασίες δεν χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το χώρο τμήματος γιατί υπάρχει πολύ έντονο το πρόβλημα του εσωτερικού κατακερματισμού και άρα χαμένου χώρου στη μνήμη. Μπορεί βέβαια να λυθεί το προηγούμενο πρόβλημα με μια τμηματοποίηση με πολλαπλά άνισα τμήματα, δηλαδή να έχουμε όπως βλέπουμε εδώ π.χ. τμήματα των 12 MB, των 8 MB, των 6 MB κ.ο.κ. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν υπάρχει εσωτερικός κατακερματισμός και είναι μια καλύτερη χρήση της κυρίας μνήμης. Το μειονέκτημα όμως είναι ανεπαρκή χρήση του επεξεργαστή λόγω της ανάγκης για συμπίεση για την αντιμετώπιση του εξωτερικού κατακερματισμού, δηλαδή τμήματα της μνήμης που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω μεγέθους. Έτσι λοιπόν έχουμε, όπως βλέπουμε, δύο καταστάσεις. Υπάρχει ο εσωτερικός και ο εξωτερικός κατακερματισμός. Στον εσωτερικό κατακερματισμό μπορούμε να πούμε ότι είναι μνήμη που δεν χρησιμοποιείται, που δαπανάται και είναι ορατή μόνο από τη διεργασία που ζητά μνήμη. Συμβαίνει επειδή η ποσότητα μνήμης που θα εκχωρηθεί στη διεργασία πρέπει να είναι μεγαλύτερη ίση από την απαιτούμενη ποσότητα. Ενώ ο εξωτερικός κατακερματισμός είναι η μνήμη που δεν χρησιμοποιείται και είναι ορατή από το σύστημα εκτός των διεργασιών που απαιτούν μνήμη. Συμβαίνει επειδή όλες οι απαιτήσεις μνήμης δεν είναι του ίδιου μεγέθους. Στους αλγόριθμους τοποθέτησης διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις. Έχουμε ίσους μεγέθους τμήματα, επειδή όλα τα τμήματα είναι ίσους μεγέθους δεν έχει σημασία ποιο χρησιμοποιείται και αν είναι όλα κατελημένα γίνεται αναλλαγή swapping. Μπορούμε να έχουμε όμως και διαφορετικού μεγέθους τμήματα, δηλαδή μια ουρά για κάθε τμήμα, όπου κάθε διεργασία τοποθετείται σε μια ουρά και μόλις βρεθεί ελεύθερη περιοχή μνήμης, τότε δίνεται το αντίστοιχο κομμάτι στην διεργασία. Μπορούμε να έχουμε βέβαια και μια μοναδική ουρά για όλες τις διεργασίες, που σημαίνει ότι όταν η διεργασία πρέπει να φορτωθεί στην μνήμη, επιλέγεται το μικρότερο διαθέσιμο τμήμα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα ότι έχουμε χωρισμένα διάφορα τμήματα της μνήμης και βλέπουμε ότι σε κάθε τμήμα αντιστοιχεί μια ουρά και η κάθε διεργασία τοποθετείται κάθε φορά η κάθε αίτηση για μνήμη τοποθετείται στην κατάλληλη ουρά. Ενώ υπάρχει και μια κοινή ουρά που εξυπηρετεί όλα τα τμήματα μνήμης. Υπάρχουν λοιπόν δύο διαφορετικοί τρόποι χρησιμοποίησης. Μία άλλη τεχνική είναι η δυναμική τμηματοποίηση, δηλαδή τμήματα μεταβλητού μεγέθους και πλήθους. Μια διεργασία λοιπόν αντιστοιχείται ακριβώς στην ποσότητα μνήμης που απαιτείται. Αυτό βέβαια μας οδηγεί στο πρόβλημα του εξωτερικού κατακερματισμού. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί συμπίεση που θα μετατοπίσει τις διεργασίες έτσι ώστε να είναι συνεχόμενες και όλη η ελεύθερη μνήμη να αποτελεί μια ενότητα block. Η συμπίεση σπαταλά τον χρόνο του επεξεργαστή. Η συμπίεση είναι όταν μεταφέρονται κομμάτια που είναι ξέχωρα στην ίδια περιοχή μνήμης. Είναι το αντίστοιχο του defragment που έχουμε στο σύστημα αρχείων και ενδεχομένως το γνωρίζει ο κόσμος από τα Windows. Η συμπίεση σπαταλά λοιπόν τον χρόνο του επεξεργαστή και προϋποθέτει τη δυνατότητα δυναμικής μετατόπισης, μεταφορά λοιπόν ενός προγράμματος σε άλλη περιοχή μνήμης ενώ εκτελείται. Παράδειγμα λοιπόν δυναμικής τμηματοποίησης, βλέπουμε εδώ πέρα ας πούμε πώς διαμορφώνεται η μνήμη. Αρχικά τοποθετείται η P1, μετά τοποθετείται η P2, μετά η P3, μετά η P4, δηλαδή η
κάθε διεργασία τοποθετείται σε ένα κομμάτι μνήμη. Συνέχεια η P2 ολοκληρώνει το έργο της και έχουμε μία τρύπα σε αυτό το σημείο. Και μετά η P4 ολοκληρώνει το έργο της και έχουμε αυτές τις τρύπες. Τώρα, αν μία διεργασία, έστω η hole αυτή έχει 50 μονάδες και η hole αυτή έχει 40 μονάδες, μία διεργασία που θα έχει 60 μονάδες απέτηση για μνήμη δεν θα μπορέσει να τοποθετηθεί, γιατί θέλει 60 μονάδες συνεχόμενα. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε έντονο το πρόβλημα του εξωτερικού κατακερματισμού και απαιτείται να γίνει συμπίεση, δηλαδή συμπίεση να μεταφερθεί το P5 και το P3 ακριβώς μετά το P1 προκειμένου να έχουμε συνεχόμενη χρησιμοποίηση της μνήμης. Το Memory Compaction χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ ιδιαίτερα στα Windows 95, 98 και 1Y, όπου υπήρχαν ειδικά εργαλεία που εγγυούνταν ότι θα κάνουν compaction προκειμένου να συμπιέσουν τις περιοχές αυτές μνήμης για να έχουμε καλύτερη εκμετάλλευση της μνήμης. Οι αλγόριθμοι τοποθέτησης δυναμικής σηματοποίησης είναι εξής. Θα πρέπει λοιπόν να αποφασίζει κάθε φορά το λειτουργικό σύστημα πού θα τοποθετήσει τα δεδομένα. Ο πρώτος αλγόριθμος είναι ο αλγόριθμος καλύτερης τοποθέτησης, δηλαδή θα επιλεχθεί το block που είναι πλησιέστερα στο μέγεθος που απαιτείται προκειμένου να έχουμε τις λιγότερες απώλειες. Έχει τη χειρότερη απόδοση, μια και βρίσκει το μικρότερο block για τη διεργασία, η κύρια μνήμη γεμίζει γρήγορα από blocks και είναι πολύ μικρά και η συμπίεση πραγματοποιείται πιο συχνά. Έχει τη χειρότερη απόδοση γιατί κάθε φορά πρέπει να ελέγχει όλα τα ελεύθερα block. Ο δεύτερος αλγόριθμος είναι ο αλγόριθμος της πρώτης τοποθέτησης, όπου ξεκινά και σαρώνει τη μνήμη από την αρχή και επιλέγει το πρώτο διαθέσιμο block που είναι αρκετά μεγάλο. Δηλαδή, ξεκινάει από την αρχή, από το 0 και κοιτάει και βρίσκει το πρώτο block που θα μας καλύψει, τοποθετείται εκεί πέρα το ποσό της μνήμης. Είναι ταχύτερος αλγόριθμος και πολλές διεργασίες φορτώνονται στο εμπρός τμήμα της μνήμης και θα πρέπει να εξετάζεται κάθε φορά που γίνεται προσπάθεια για την έβριση ενός ελεύθερου block. Ένας καλύτερος αλγόριθμος είναι ο αλγόριθμος της επόμενης τοποθέτησης, όπου ξεκινά να σαρώνει τη μνήμη από την τελευταία τοποθέτηση και επιλέγει το επόμενο αρκετά μεγάλο διαθέσιμο block, χωρίς συχνά ένα block μνήμης που βρίσκεται στο τέλος της μνήμης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο block. Το μεγαλύτερο block εισπάται σε μικρότερα block και η συμπίεση απαιτείται για να αποκτηθεί ένα μεγάλο block στο τέλος της μνήμης. Και τέλος είναι ο αλγόριθμος της χειρότερης τοποθέτησης, όπου επιλέγει το μέγιστο διαθέσιμο block που υπάρχει, αναζητάει σε όλη τη μνήμη και καταλήγει στο μέγιστο δυνατό υπόλοιπο ανοιγμάτων. Για παράδειγμα, έστω το τελευταίο block είναι αυτό εδώ πέρα και θέλουμε να εχωρίσουμε στα 16 kilobyte. Στον αλγόριθμο της τα free block είναι τα block που είναι με άσπρο όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Και εδώ πέρα η μνήμη ξεκινάει από το σημείο, από το ανώτερο μέρος, από το πάνω μέρος λοιπόν είναι η διεύθυνση 0. Θέλουμε να χωρίσουμε το 16 kilobyte. Ξεκινάμε το first fit. Στο first fit ξεκινάμε με τη διεύθυνση 0 και κοιτάμε τα διαθέσιμα block. Στο πρώτο που είναι 8 kilobyte δεν θα χωρέσει το block. Στο επόμενο που είναι 12 kilobyte ελεύθερο δεν θα χωρέσει. Στο επόμενο που είναι 22 kilobyte θα χωρέσει. Άρα το first fit θα τοποθετήσει το block στο κομμάτι που είναι 22 kilobyte και θα αφήσει 6 kilobyte ελεύθερο. Σε περίπτωση που είναι best fit θα δούμε ότι το καλύτερο τέριασμα γίνεται στο block το 18 kilobyte, γιατί θα αφήσει όλο και όλο υπόλοιπο 2 kilobyte. Δεν μπορούμε να το βάλουμε στο 14 γιατί δεν χωράει, δεν μπορούμε να το βάλουμε στο 36 γιατί αφήνει πολύ περισσότερο ελεύθερο χώρο. Άρα λοιπόν θα μπει στο 18 kilobyte. Άρα το best fit μπαίνει σε εκείνο το 18 kilobyte και αφήνει 2 kilobyte ελεύθερα. Τέλος, στο next fit θα τοποθετηθεί από την επόμενη εκχώρηση και κάτω. 8 kilobyte block δεν μας κάνει, 6 kilobyte δεν μας κάνει. 14 kilobyte δεν μας κάνει γιατί θέλουμε 16 kilobyte, άρα θα τοποθετηθεί στο 36 kilobyte. Εκεί λοιπόν θα είναι το next fit. Μία άλλη τεχνική για την τοποθέτηση των δεδομένων στη μνήμη είναι το σύστημα των ζευγών υφείλων, όπου όλος ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη συμπεριφέρεται ως ένα μοναδικό block μεγέθους 2:U και κάθε φορά γίνεται διαίρεση του 2:U σε υποblock προκειμένου να βρεθεί το αμέσως μεγαλύτερο μέγεθος δύναμη στους δύο που μας καλύπτει την απέτησή μας. Η διαδικασία συνεχίζεται λοιπόν και βλέπουμε ότι έστω θέλουμε να τοποθετήσουμε 128 kilobyte, θα πρέπει το 1 megabyte να διερθεί αρχικά στη μέση και συνέχεια το πρώτο μισό, τα πρώτα 512 να τοποθετηθούν στη μέση και ξανά το αυτό το block να διερθεί στη μέση, άρα το α τοποθετηθεί σε εκείνο εδώ το σημείο. Στη συνέχεια μια αίτηση για μνήμη 256 kilobyte θα τοποθετηθεί, βλέπουμε σε ποιο σημείο, στο
256, μια έτσι 64 kB έχει ως νέπη να διαιρεθεί ένα ποσό της μνήμης 64 kB και καθώς ελευθερώνεται η μνήμη, δηλαδή εδώ πέρα ας πούμε ελευθερώνεται το ε, άρα λοιπόν ενώνονται αυτά εδώ πέρα σε ένα μεγαλύτερο ποσό μνήμης. Στο σύστημα λοιπόν των ζευγών έχουμε διαιρέσεις σε δυνάμεις του 2 και ενώσεις βέβαια σε μεγαλύτερα ποσά μνήμης. Βλέπουμε λοιπόν και τη διεδρική αναπαράσταση, πώς η αρχική μνήμη χωρίστηκε σε δύο μνήμες και πώς έγιναν οι διάφορες υποδιαιρέσεις. Και θα κλείσουμε με το swapping, όπου είναι η μεταφορά, η προσωρινή μεταφορά από τη μνήμη σε ένα υποστηριστικό μέσο αποθήκευσης όπως το swap file, προκειμένου να φορτωθεί ξανά στη μνήμη για να συνεχίσει την εκτέλεσή της. Το υποστηρικτικό μέσο αποθήκευσης είναι ένα σκληρός δίσκος μεγάλης χωρητικότητας για να χωράει όλα τα αντίγραφα που βρίσκονται στη μνήμη και η διεργασία χαμηλής προτεραιότητας μετακινείται εκτός ώστε να φορτωθεί και να εκτελεστεί η διεργασία υψηλότερης προτεραιότητας και ο κύριος παράγοντας του χρόνου ανταλλαγής είναι ο χρόνος μεταφοράς από τη μνήμη στο swap file, κάτι που καθυστερεί πάρα πολύ το σύστημα, γι' αυτό όταν έχουμε έντονο φαινόμενο του swapping, τότε έχουμε κατακαιρματισμό των επιδόσεων του συστήματος. Swapping υπάρχει σε κάθε σύγχρονο λειτουργικό σύστημα, FreeBSD, Windows, Linux κτλ. Έτσι λοιπόν, στη μνήμη βρίσκεται μια διεργασία που μεταφέρεται στο swap file, ενώ μια άλλη διεργασία από το swap file μεταφέρεται στο user space για να εκτελεστεί. Έχουμε λοιπόν το swap out και το swap in. Η εγχώρηση της μνήμης αλλάζει καθώς έρχονται βέβαια νέες διεργασίες στη μνήμη, οι διεργασίες εγκαταλείπουν τη μνήμη, αλλάζουν το δίσκο, ολοκληρώνουν την εκτέλεσή τους και γενικά βλέπουμε λοιπόν πως εχωρείται το α, συνέχεια το β, συνέχεια το σ, φεύγει το α, αδειάζει αυτή η περιοχή μνήμης, εχωρείται το d, στη συνέχεια φεύγει το β και ξανατοποθετείται το α. Βλέπουμε λοιπόν έναν κύκλο αποδεσμεύσεις και εναλλαγή λοιπόν θα πρέπει να αφήνει το λειτουργικό σύστημα χώρο για επέκταση και κυρίως το stack και τα δεδομένα. Βλέπουμε λοιπόν ότι μια διεργασία τοποθετείται αρχικά το κάτω μέρος του κώδικας και τα data τοποθετούνται σε ένα σημείο που να μπορούν να αυξηθούν προς το ανώτερη διεύθυνση της διεργασίας, ενώ ο ρόλος στο stack τοποθετείται στο ανώτερο σημείο με δυνατότητα να επεκταθεί προς τα κάτω προς τη χαμηλότερη διεύθυνση της διεργασίας. Βέβαια, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια σπατάλη μνήμη που δεν χρησιμοποιείται και έχουμε πρόβλημα αν μια διεργασία απαιτήσει υπερβολική ποσότητα μνήμης. Τα προβλήματα με την αλλαγή είναι ότι η διεργασία πρέπει πάντα να χωρά στη φυσική μνήμη, δηλαδή να είναι αδύνατη η εκτέλεση μεγαλύτερων διεργασιών. Η μνήμη κατακαιρματίζεται, έχουμε εξωτερικό κατακαιρματισμό, πλήθος μικρών ελεύθερων περιοχών. Οι διεργασίες μπορούν να βρίσκονται και στη μνήμη και στο δίσκο και οι επικαλύψεις επιλύουν το πρώτο πρόβλημα, αλλά όχι και το δεύτερο, του κατακαιρματισμού. Ακολουθούν συνέχεια κάποιες ασκήσεις, όπου μας δίνονται τα τμήματα μεγέθους που είναι ελεύθερα και οι απαιτήσεις μνήμης που γίνονται και θα πρέπει να σχεδιάσουμε, όπως είδαμε στην προηγούμενη άσκηση, το διάγραμμα αναθέσεων μνήμης, αυτές είναι συνεχόμενες αναθέσεις, άρα λοιπόν κάθε φορά θα πρέπει να υπολογίζουμε τον υπολοιπόμενο χώρο του τμήματος, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για την επόμενη ανάθεση μνήμης. Και μας ζητάει με τους διάφορους αλγορίθμους που τοποθέτηση μνήμης πώς θα δράσει το σύστημα. Ομοίως και η άλλη άσκηση πάλι έχει την ίδια εκφώνηση, γενικά όλες αυτές οι ασκήσεις, η άσκηση 3 και η άσκηση 4 έχουν αυτές εδώ όλες τις εκφωνήσεις οι οποίες επιλύονται με την αντίστοιχη γραφική αναπαράσταση. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η σημερινή ενότητα.